Νέο καμπανάκι, κυρίες και κύριοι, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην έκθεση αξιολόγησης εκφράζει την ανησυχία του για την πορεία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, μιλώντας για ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού και για θεσμικές αντιστάσεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση, υπάρχει χάσμα μεταξύ νομοθέτησης και εφαρμογής των νόμων, φέρνοντας ως παραδείγματα τα κλειστά επαγγέλματα, τα εργασιακά και τον τομέα των επενδύσεων. Το Ταμείο χαρακτηρίζει σοβαρό το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, σημειώνοντας ότι η πρόοδος δεν είναι αυτή που αναμενόταν. Ενώ σε ό,τι αφορά στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, εκτιμά ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία δεκαετία για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Προβλέπει ύφεση 6% το 2011 και 3% το 2012, προβλέποντας ότι θα χρειαστεί ένα ακόμη πακέτο μέτρων ως το 2014 για να προκύψει πλεόνασμα της τάξης του 5%. Θα δούμε αναλυτικά τι προβλέπει η έκθεση, η οποία δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα μαζί με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου και τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, Θάνο Δημάδη. Θάνο, ξεκινάμε από εσένα για να δούμε πρώτα απ' όλα τα βασικά σημεία της έκθεσης αξιολόγησης του Πολ Τόμψεν. Όπως είπες και εσύ, Σία, η έκθεση είναι γεμάτη αστερίσκους, υποσημειώσεις, παρατηρήσεις προς την ελληνική πλευρά για αστοχίες και καθυστερήσεις οι οποίες έχουν σημειωθεί καθ' όλη τη διάρκεια που έχει μεσολαβήσει από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι σήμερα. Μπορούμε να δούμε και τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Εκτός από τις καθυστερήσεις και τις αστοχίες τις οποίες επισημαίνει, η έκθεση αναφέρεται στην ύφεση η οποία θα υπάρχει για την Ελλάδα και η οποία αναμένεται το 2011 να κλείσει με 6%. Και θα κυμανθεί γύρω στο 3% το 2012. Εκτιμάται δηλαδή θα υπάρχει μια βαθύτερη ύφεση μέχρι τέλους της χρονιάς αυτής και μια βελτίωση από την επόμενη χρονιά. Υπάρχει επίσης ένα έλλειμμα της τάξης του 10% που θα κλείσει το 2011. Αυτό το έλλειμμα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πρόσθετα μέτρα τα οποία θα έρθουν για την περίοδο 2012-2013. Υπάρχει επίσης μια έντονη ανησυχία για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Υποστηρίζει ο κύριος Τόμψεν και το Δέλτα Νιτάφ ότι πρέπει να ενισχυθούν οι τράπεζες με ένα νέο ευέλικτο σύστημα και σχήμα και πλαίσιο για τη στήριξή τους. Υπάρχουν θεσμικά εμπόδια για τις μεταρρυθμίσεις. Αναφέρει χαρακτηριστικά με κόκκινα γράμματα η έκθεση ότι άλλοι είναι οι νόμοι που ψηφίζονται τελικά και άλλο το πώς εφαρμόζονται. Επίσης, έχει σημασία να πούμε ότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι το πλήγμα το οποίο υπάρχει από την φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή, λέει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν έχει αντιμετωπιστεί όσο έπρεπε και όσο επιβαλλόταν. Αυτό έρχεται να συνδυαστεί με έντονες καθυστερήσεις στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τα εργασιακά, τα οποία συνδέονται, δύο μεταρρυθμίσεις που συνδέονται ακριβώς με αυτή την καθυστέρηση της θεσμικής εφαρμογής των νόμων που ψηφίζονται και τις θεσμικές αντιστάσεις. Υπάρχει μάλιστα επίσης μια καθυστέρηση στο κατά πόσον η Ελλάδα θα μπορέσει να επιτύχει τον στόχο των εσόδων και των αποκρατικοποιήσεων. Οι αντιστάσεις, τονίζει ο κύριος Τόμψεν στην έκθεσή του, παραμένουν για τις ιδιωτικοποιήσεις και καθυστερούν επίσης και οι fast track επενδύσεις. Το επενδυτικό πλαίσιο δεν έχει διευκολυνθεί όσο έπρεπε να έχει επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Επίσης, να πούμε στην επόμενη κάρτα, υπάρχει το στίχημα της ανταγωνιστικότητας, όπου η Ελλάδα θα χρειαστεί τουλάχιστον μία δεκαετία για να μπορέσει να καλύψει το χάσμα στην ανταγωνιστικότητά της. Και από εκεί και πέρα, Ασία, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα συζητηθούν με την ελληνική πλευρά. Έχουν μπει ήδη σε μία τροχιά υλοποίησής τους, όπως αυτό το οποίο αναφέρεται στην κάρτα για την μείωση του δημοσιοπαλληλικού κόστους κατά 22%. Αυτό σημαίνει ότι θα φύγουν από τον δημόσιο τομέα, προγραμματίζεται για την περίοδο 2010-2015 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι, που αντιστοιχούν στο 22% του δημόσιου τομέα. Επίσης, υπάρχει έντονο θέμα σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία θα αντιστοιχούν στο 8% για το 2011 και 2012 και άλλα πρόσθετα μέτρα της τάξης του 6% για την περίοδο 2013-2014, προκειμένου ο στόχος που θα επιτευχθεί είναι το 2014 να υπάρχει ένα πλεόνασμα περίπου της τάξης του 4-5%. Θα δούμε κατά πόσον είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος, τονίζουν και τα στελέχη του Ταμείου. Τέλος, κλείνοντας, να σου πω ότι ο κύριος Τόμψεν παραχώρησε και μια συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους. Στη συνέντευξη αυτή τύπου αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόγραμμα PSI, τονίζοντας ότι η συμφωνία της 21ης Ιουλίου δεν επρόκειτο να λειτουργήσει, γιατί το ανώτατο επίπεδο δημόσιου χρέους που θα έμενε στις πλάτες της Ελλάδας θα άγγιζε περίπου το 158% το 2020. Η συμφωνία για την 27η Οκτωβρίου και το PSI, λέει ο κύριος Τόμψεν, θα περπατήσει εφόσον εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις για την υλοποίησή της. Είπε ο κύριος Τόμψεν ότι δεν επιτρέπεται το δημόσιο χρέος το 2020 να είναι πάνω από το 120% του ΑΕΠ.
Και τέλος, κλείνοντας, θα σου πω, Σία, στην ερώτηση που του έθεσα εκ μέρους του Sky, αν το Δέλτα Νιτάφ και ο ίδιος αναλαμβάνουν ένα μερίδιο της ευθύνης για τα λάθη τα οποία υπάρχουν στο σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος, απάντησε ο κύριος Τόμψεν ότι υπερεκτιμήθηκε η ικανότητα των ελληνικών αρχών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και επίσης υπερεκτιμήθηκε και η ικανότητα της ελληνικής πολιτικής, θεσμικής, νομικής και κοινωνικής πραγματικότητας να εφαρμόσουμε ταχύτητα μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες, Σία. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο. Αυτά είναι λοιπόν, Μπάμπη, τα βασικά σημεία της έκθεσης αξιολόγησης του Πολ Τόμψεν, του εκπροσώπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γεμάτο παρατηρήσεις, γεμάτο αστερίσκους και έχει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες, έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Βεβαίως, μιλάμε για μια έκθεση εκατοντάδων σελίδων, την οποία πρέπει να κάτσουμε και να τη διαβάσουμε και την αναλύσουμε, ακριβώς για να βγάλουμε έτσι και περισσότερα πράγματα. Ωστόσο, είδαμε τα βασικά. Είδαμε να επιμένουν πάρα πολύ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο θέμα της φοροδιαφυγής. Και μάλιστα είπαν ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που ανέμεναν. Ναι, αυτό είναι πλέον ηλίου φαϊνότερον. Να πούμε καταρχήν ότι η έκθεση αυτή μπορεί να τη βρει κανείς στην αγγλική γλώσσα δυστυχώς, αλλά είναι πολύ εύκολο. Με το που πας στο imf.org και κοιτάξεις έτσι, δεξιά λέει Ελλάδα και λέει μάλιστα English και ελληνικά. Ελληνικά δεν υπάρχει αυτή η έκθεση, αγγλικά υπάρχει. Πάντως είναι ένα δημόσιο ντοκουμέντο, όλοι μπορούν να το συμβουλευτούν εφόσον γνωρίζουν την αγγλική. Είναι εύκολα γραμμένη. Είναι τακτοποιημένα τα πράγματα, είναι κυριολεκτικός για τον μέσο βουλευτή τον Έλληνα, τον οποίο ελπίζω να το διαβάσει. Λέω συνέχεια ότι πρέπει οι πολιτικοί να διαβάζουν λίγο τις εκθέσεις. Δεν νομίζω ότι θα πετύχω τίποτα. Τι λένε οι άνθρωποι? Λένε ότι πρακτικώς πάτε από το κακό στο χειρότερο. Ότι τα πράγματα το 2011 πήγαν χειρότερα από ό,τι πήγαν το 2010. Ότι ενώ υπολογίζαμε ότι θα βάλετε μια τάξη στα δημοσιονομικά σας, βάλατε μικρότερη τάξη το 2011. Σε σύγκριση με εκείνη που είχατε βάλει αρχικώς το 2010. Με λίγα λόγια, μας είπαν ότι το 2011 πήγαμε πίσω. Και επομένως το πρόβλημά μας, που ξεκινήσαμε να το. Την ίασή του τότε, πότε ήταν, τα μέσα του 10, δεν ήτανε. Φαντάσου δηλαδή. Λένε οι άνθρωποι ότι στους 6 μήνες του 10 που κάτι κάνατε, άντε να πούμε από το Μάρτιο, γιατί από το Μάρτιο είχαν ληφθεί μέτρα, κάνατε περισσότερα από ό,τι κάνετε τώρα. Με λίγα λόγια, και αυτά που δεν γράφονται. Και αυτά που θα ακούσουμε δυστυχώς ή που θα ακούσουν όσοι θα βρεθούν με τον κύριο Παπαδήμο και τον κύριο Βενιζέλο σε μία από τις τελευταίες του φαντάζομαι κυβερνητικές περιπτύξεις, θα μάθουμε όλοι ότι το IMF, το δούνο του, εκτιμά ότι η χώρα τούτη δεν θέλει να σωθεί. Ποια είναι τα βασικά σημεία προβληματισμού αυτής της έκθεσης, Μπάμπη? Εγώ εντόπισα ένα αυτό της φοροδιαφυγής. Εκεί μάλιστα υπάρχει και μια διάθεση αυτοκριτικής, όπως είδαμε από τον κύριο Τόμψεν, ότι υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητες που είχε η κυβέρνηση σε αυτό το τομέα. Αυτό επειδή έρχεται και ξαναέρχεται. Υπάρχει και το θέμα της ανταγωνιστικότητας από την άλλη. Χρειάζεται 10 χρόνια για να καλύψετε το έδαφος. Ναι, κοίτα να δεις. Με το δημοσιονομικό πρόβλημα ζει το κράτος και όσοι πληρώνονται από αυτό. Σύμφωνοι. Με την ανταγωνιστικότητα που μας λείπει όμως, δεν ζουν κάποιοι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που δεν έχουν εργασία. Άρα, τι θέλω να πω. Όσο αργούμε να πάρουμε μέτρα για την ανταγωνιστικότητα, όσο επιμένουν και το γράφουν αυτό στην πρώτη σελίδα, στη δέκατη γραμμή, ότι προτιμήσαμε ποιοι? Οι πολιτικοί, όχι εμείς, να κάνουμε μια προσαρμογή δημοσιονομική, δημιουργώντας μεγαλύτερη ύφεση από αυτή που θα μπορούσαμε αλλιώς και μειώνοντας ακόμη περισσότερο από όσο θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς τους μισθούς. Έχουν βάλει μάλιστα ένα διάγραμμα εκεί προς τα πίσω, από αυτά που εγώ τα ψάχνω γιατί μου αρέσουν. Και παρακάλεσα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι πώς προσαρμόζονται οι μισθοί. Mm-hmm. Όπως βλέπετε, με την μπλε γραμμή είναι η Ελλάδα, με την κόκκινη η Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη ακολουθεί σε όλη την πορεία και πριν το 2006, έτσι περίπου είναι η γραμμή. Έτσι είναι η γραμμή του ανθρώπου που είναι περίπου φυσιολογικός. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Και η Ελλάδα, όπως βλέπετε, πηγαίνει και ξαφνικά κάνει μια μεγάλη βουτιά. Mm-hmm. Άρα προτιμήσαμε αυτό παρά, και αυτό λέει η έκθεση του κυρίου Τόμψεν, παρά να πάρουμε μέτρα διαρθρωτικά, μέτρα που θα άλλαζαν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Και εδώ λέει ότι υπάρχει δυσκολία στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, γιατί υπάρχουν και θεσμικές αντιστάσεις και υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ λόγων και έργων. Σία, μετάφρασε λοιπόν αυτό που μόλις είπες, πολύ ωραία, σε απλά ελληνικά, όχι σε γλώσσα διπλωματική, γιατί χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, τι να πούνε, ότι δεν ντρέπονται λίγο για τα χάλια τους υπουργοί, δεν μπορούν να το πούν. Άρα τι λένε? Λένε ότι δεν θέλω να τα κάνω, ρε παιδάκι μου. Και έχουν εντονότατη την ανησυχία αυτές τις μέρες, και αυτό δεν έχει καταγραφεί στην έκθεση, δεν θα ήταν και δυνατόν, ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι εάν μας εγκαταλείψουν αυτή τη στιγμή και δεν έρθουν να συνυπογράψουν, να διαπραγματευτούν το PSI
στη δικιά μας πλευρά. Αντιλαμβάνεσαι. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Φαίνεται ότι στην κυβέρνηση πήραμε, γίνεται πάντοτε αυτό, πήραμε τη δόση μας και σαν να είναι πρεζάκια, που είναι πρεζάκια της πολιτικής, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό, σαν πρεζάκια λοιπόν λένε την πήραμε τώρα τη δόση μας μέχρι να μας ξαναέρθει η ανάγκη. Μπορούμε να ησυχάσουμε λίγο, δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλα μέτρα. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και τι λένε, επίτρεψε μου να σου πω αυτό. Αυτοί λένε ότι παιδιά τελειώσατε. Τη δόση που πήραμε τώρα είναι αυτή που έπρεπε να είχαμε πάρει το Σεπτέμβριο. Δεν την πήραμε το Σεπτέμβριο, διότι παίζαν τους όμορφους και κάνανε κουπεπέ στην κυβέρνηση. Και αντί να την πάρουμε το Σεπτέμβριο, την καταλήξαμε τώρα, μέσα από περιπέτειες, εξουθένωση του κόσμου, όχι μόνο του κυρίου Βενιζέλου, αλλά όλων των υπολείπων. Και γελιοποίηση της χώρας. Χάσαμε ένα πρωθυπουργό ανάμεσα. Μέσα από όλα αυτά τα πράγματα, κατορθώσαμε να πάρουμε τη δόση του Σεπτέμβρη τώρα. Και μας λένε την επόμενη, που θα ήταν κανονικά η δόση των Χριστουγέννων του Δεκεμβρίου, αυτή ξεχάστε την. Δεν υπάρχει. Τι υπάρχει στο τραπέζι, τίποτε απολύτως. Υπάρχει μόνον η ανάγκη να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα σοβαρό, μετρημένο, με όσο γίνεται όλα τα μέτρα μέσα. Και η θεμελιώδης ανάγκη, όπως βγαίνει από αυτή την έκθεση, να πάει καλά το PSI, διότι εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για ακόμη μία φορά λέει ότι είναι οριακά βιώσιμο. Λέει και κάτι άλλο, Σία. Βεβαίως, σωστά. Και λέει ότι εμείς εισηγηθήκαμε το καλοκαίρι, και το μάθαμε τώρα βέβαια, το μαθαίνουμε από την έκθεση Thompson, ότι εισηγηθήκαμε το καλοκαίρι, ότι πρέπει να πάει η Ελλάδα σε ένα μεγαλύτερο κούρεμα. Και έχω να σε πληροφορήσω, επειδή ακούγονται και διάφορα για το PSI, με την ευκαιρία να στα πω. Προλαβαίνεις. Να τα πούμε σύντομα. Ωραία, σύντομα. Πρώτα απ' όλα, το PSI προχωράει. Προχωράει κανονικά. Λέγαμε χτες, ο ένας είναι στη Δύση, ο άλλος είναι στην Ανατολή. Λογικό είναι, διαπραγμάτευση είναι. Όμως μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή πρακτικώς οι τράπεζες έχουν υποχωρήσει, και όλοι όσοι κρατούν ελληνικά ομόλογα, όχι στο 50%, να κρατήσουν μόνο 35%. Δηλαδή, περίπου 65% κούρεμα έχουν φτάσει. Λοιπόν, μια σκληρή διαπραγμάτευση, η οποία βρίσκεται αλλά, σε εξέλιξη. Σκληρή, σε κάθε στάδιο. Οι ομολογιούχοι, όσοι δηλαδή κατέχουν ελληνικά ομόλογα, είναι χειρότερα από ό,τι ήσαν πριν. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Άρα, με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας να έχει χάσει 32 δισεκατομμύρια καταθέσεις, να χρωστάει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί με τις ελληνικές τράπεζες 120, ίσως και 140. Πόσο το έγραψα, ρε παιδιά, τα έχω μπερδέψει. 120. Το 55%, το μισό του ΕΠ. Η κατάστασή μας δεν είναι για να παθαίνουμε τώρα ξαφνικά υπερκόπωση. Είναι για να δουλέψουμε πιο σκληρά και πιο ενωμένα. Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ.